Ομοφιλόφιλος, ναι. Ένα πράγμα... ΑΕΚ είσαι. Πώς? ΑΕΚ είσαι, τι είσαι. Ολυμπιακός, Τάκη, Ολυμπιακός είπα. Α, Ολυμπιακός, ναι. Ένα πράγμα θα πω, τα παζέλια τους. Ναι. Και δεύτερον, ο Ρέτσος να φύγει από την ΑΕΚ. Ο? Ο Ρέτσος. Άσε ρε φίλε που θα φύγει ο Ρέτσος. Ξέρει ο προπονητής τι θα κάνει. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Τι είναι. Αρε φίλε, ένα λεπτό. Άκουσε με. Ο Ρέτσος και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι η περιουσία του Ολυμπιακού. Τους αγοράζει με, τους έχει αγοράσει ο πρόεδρος με τα λεφτά του, με τις πράξεις του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πόσα, τις έχει αγοράσει. Είναι περιουσία. Δεν φεύγει κανείς άμα θέλω εγώ ή άμα θες εσύ, έτσι δωρεάν. Και στο φινάλι ο Ρέτσος είναι ένα παιδί 22 χρονών. Άστο. Έκανε λάθος, έξες έκανε. Τι απάνω να του πάρουν το κεφάλι. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά εντάξει. Άσο ρε φίλε, γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής μεγάλη επιτυχία του Μαρινάκη που κράτησε τον προπονητή και μετά από ήττα. Ξέρει ο προπονητής θα κάνει. Ξέρει ο προπονητής θα κάνει. Έτσι είναι, αυτός... Γιατί και εσύ άμα λες ο Ρέτσο, εγώ έχω κάποιον άλλον, αλλά δεν το έχω πει ούτε σε φίλο μου. Γιατί, παιδιά, όλους τους παίκτες αγαπάμε και στο καλοκαίρι ο προπονητής και ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος, μάλλον ο προπονητής, λέει φύγε εσύ, έλα εσύ. Πώς έγινε δηλαδή. Θα τους θάψουμε από τώρα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Που εγώ παραδέχομαι ότι έκανε λάθος. Αλλά δεν θέλω να φύγει από τώρα, πώς λες εσύ. Ωραία, ωραία. Πάντως έχει βοηθήσει. Βέβαια τώρα. Έχει ένα παιδί 22 χρονών. Αυτό ακριβώς. Έγινε, φίλε. Έλα, μεγάλο βράδυ. Γεια. Τι το ήθελε στο βόλεϊ, λαγέ. Ρε, παιδιά. Χτες χάσαμε. Σήμερα γάμισα αυτόν το μόνιμο δεύτερο. Δηλαδή, πώς θα γίνει μία μέρα που δεν θέλω να έρθει ποτέ αυτή η μέρα να χάνω σε όλα τα αθλήματα επί ένα μήνα. Θα γίνει ποτέ. 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 Έχει γίνει όμως σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Σε όλα τα αθλήματα. Θα σας το πω εγώ πότε. Έχει γίνει. Όχι τώρα όμως. Θα τα διαβάσω, τα έχω σπίτι εκεί, θα τα ψάξω, τα παπίερς και θα τα φέρω. Έχει γίνει δύο φορές από την ΑΕΚ και μία από τον Παναθηναϊκό. Και άλλες δύο από τον Παναθηναϊκό, εκτός την ομάδα μπάσκετ αντρών. Έχει χάσει όλα τα αθλήματα, εκτός από τον μπάσκετ αντρών. Αλλά μία φορά έχει χάσει και από τον μπάσκετ αντρών. Πριν το Γιαννακόπουλο. Μου φαίνεται τότε που είχε γίνει το 110-68. Θα το ψάξω. 45 πόντους. Και 13 σας όλοι. Α, να τον ο άνθρωπος, ήρθες. Να τη χαίρεστε τη θύρα 13. Να τη χαίρεστε τη θύρα 13. Γάμω το Παναθηναϊκό, γάμω και τη 13 σας όλοι. Πώς κοιμάστε ρε Βαζέλια το βράδυ, πέστε μου ρε. Όταν ο πρόεδρός σας λέει ότι γαμιέστε και έχετε το θάρρος να με παίρνετε τηλέφωνο. Όταν γαμιέστε. Από τον πρόεδρό σας. Άσε το λέω κι εγώ. Και ο άλλοι Ολυμπιακοί. Αλλά να το λέει ο πατέρας σας. Γιατί είναι ο παπάς της ομάδας σας ρε παιδί μου. Εκεί υπάρχει μια διαστροφή. Να βρίζει ο πρόεδρος τα παιδιά του. Δηλαδή τις ομάδες του. Για πέστε μου ρε ξεκολιάρες που λέτε, θέλετε να λέγετε και τρεφιλάρα. Απαντήστε εδώ. Απαντήστε εδώ. Ενώ τον Κυριάννη τον αγαπάτε, αλλά σύντομα θα του πούτε πουλο πουλο. Πώς το λέγατε. Λέγατε κάτι σεξιστικά, πώς θα λένε. Κάτι ότι κάνει, κάτι κάνει αυτός ο άνθρωπος που εγώ δεν τα υιοθετώ, ούτε τα δέχομαι. Τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, ήταν ευγενικός με το παιδάκι του, τον έφεραν στο Ρέντι. Είχε πάρει τη φανέλα του Εστάι. Καλός άνθρωπος, Ολυμπιακός τότε ο Κυριάννης και το παιδάκι του, να είναι καλά. Αλλά εγώ θύμισα τις βρισκές που του λέτε του ανθρώπου, έτσι. Γιατί αν δεν ήταν αυτός, από τότε που σας άφησε ο πατέρας, θα είχατε πάει κατά διαόλου.
Δεν λέω πάλι για τον δικό μου τον Ανδρέα, τον Ανδριανόπουλο που σας έσωσε στην Β' Εθνική. Μουνόπανα. Και ζείτε. Ζείτε από τον Ολυμπιακό. Ούτε θα θυμίσω πάλι το πω ροζ φανέλα 42 με το τρίτο Ράιχ. Φιλικό με το τρίτο Ράιχ. Ο Παναθηναϊκός. Το Δέσποινα το πληρώσαμε και θα το πάρετε. Και έχετε τα μούτρα να με πάρετε τηλέφωνο. Που να με παίρνατε τηλέφωνο, έστω και μετά από αυτές τις πουστιές, αν είχατε παραπάνω πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό στην μπάλα. Και σας γαμάω συνεχώς, και σας έχουν γαμίσει όλες οι ντροπές είναι πάνω σας. Ακόμα και ο πρόεδρος σας λέει, δεν το θυμάμαι πώς το λέει. Και έχετε τα μούτρα να με πάρετε. Και πάλι χρόνια πολλά γιορτάζουν οι Παναθηναϊκοί σήμερα. Είναι η μέρα της γυναίκας. Εμπρός. Τάκη. Ναι. Ισάκ από Ιεροσόλυμα. Τι είσαι εσύ? Ο Ισάκ από τα Ιεροσόλυμα.